γεια σας και καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά στην κουζίνα μου. Σήμερα θέλω να κάνω ένα ωραίο υγιεινό γλυκό με φράουλες. Τώρα είναι στην τέλεια φάση τους, είναι στη φάση που είναι όριμες και πεντανόστιμες. Οπότε ήθελα να το εκμεταλλευτώ όσο το δυνατόν περισσότερο. Κάναμε και τη φραουλάδα, τώρα θέλω να κάνουμε και ένα γλυκό έτσι που να μπορείς να το βγάλεις και σε ένα τραπέζι, που να μπορείς να το τρως και κάθε μέρα το απογευματάκι στο μπαλκόνι σου. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου, κάτι έτσι να αγαπηθεί. Οπότε αποφάσισα να κάνουμε ένα strawberry crumble. Σκεφτείτε πώς είναι το apple crumble, αλλά με φράουλες. Νομίζω είναι πολύ ωραία ιδέα, μπαίνεις και λίγο στο mood της εποχής και θα είναι και πολύ εύκολο. Έχω ετοιμάσει εδώ πέρα τα υλικά μου. Θα χρειαστούμε ουσιαστικά δύο μπολ. Το ένα για να φτιάξουμε τη βάση μας, η οποία θα αποτελείται από φράουλες και θα είναι σαν μαρμελαδένια, να το πω έτσι. Και εδώ θα φτιάξουμε το crumble ξεχωριστά. Θα χρειαστούμε επίσης ένα μικρό ταψάκι και εννοείται έχω προθερμάνει και το φούρνο μου στους 180. Οπότε πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Θέλω εδώ πέρα τις φραουλίτσες μου λίγο να τις πατήσω. Δεν θέλω να τις κάνω τελείως γενιά, τελείως μαρμελάδα, γιατί ούτως ή άλλως και στο ψήσιμο θα λιώσουν περισσότερο, απλά να μην είναι και ολόκληρες. Λίγο να τις βοηθήσουμε και ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν θα χρειαστεί να βάλουμε και πολύ μέλι. Θα βάλω ελάχιστο ίσα ίσα για να τις τονίσω. Αν έχετε πολύ όριμες φράουλες μπορεί να μην χρειάζεται να βάλετε και καθόλου. Και θα πάρω και θα βάλω μέσα ίσα ίσα ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Ίσα ίσα για να τονίσει τη φυσική γλυκάδα από τις φράουλες, δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Λίγες σταγονίτσες λεμόνι. Και λίγες σταγονίτσες βανίλια. Και αυτό εδώ είναι πανέτοιμο. Θα μας κάνει μια πάρα πολύ ωραία βάση, πιστεύω. Και πάμε τώρα στο μεγάλο μπολ να κάνουμε δουλίτσα. Έχω πάρει αυτό το τεράστιο μπολ. Γιατί πραγματικά όσο μεγάλο και αν είναι ένα μπολ, αν θες να ανακατέψεις, ποτέ δεν είναι αρκετά μεγάλο. Και θα βάλω ένα φλιτζανάκι. Όταν λέω ένα φλιτζανάκι, επειδή πολλές φορές με ρωτάτε να διευκρινίσω τι εννοώ ένα φλιτζάνι, εννοώ 250 ml. Ένα τέτοιο πράγμα. Βάζουμε λοιπόν ένα φλιτζάνι αλεύρι. Εγώ εδώ έχω βάλει αλεύρι ζέας. Μπορείτε επίσης, αν θέλετε να το κάνετε πιο low carb, να βάλετε αλεύρι αμυγδάλου. Λειτουργεί εξίσου. Ένα φλιτζάνι βρώμη. 85 ml βούτυρο από κάσιους. Αν δεν έχετε βούτυρο από κάσιους, ταιριάζει επίσης πολύ και το αμυγδαλοβούτυρο. Προσωπικά προτιμώ να βάλω βούτυρο από κάσιους γιατί είναι το πιο ουδέτερο γευστικά. Θα μου δέσει το μείγμα, θα μου το νοστιμήσει, αλλά δεν θα δώσει έντονη γεύση από τον ξηρό καρπό, γιατί στην προκειμένη περίπτωση εγώ δεν το θέλω. Θέλω να επικρατούν οι φράουλες. Θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη. Και πάλι είναι πάρα πολύ λίγο, γιατί σκεφτείτε αυτό δεν είναι για μια μερίδα, είναι για ένα ολόκληρο ταψάκι. Μία γεμάτη κουταλιά κανέλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ κανέλα παντού. Είναι προαιρετική όμως μπορείτε και να μην βάλετε. Λίγο αλατάκι. Πάλι θα βάλω και εδώ βανίλια. Και θέλω να πάρετε λίγο ελαιόλαδο και να βάλετε τίποτα. Μια κουταλιά της σούπας. Λοιπόν, νιώθω ότι θα μας βοηθούσε να βάλουμε λίγο ακόμη cashew butter. Υπολογίστε επομένως 100 ml cashew butter και 2 maximum κουταλιές ελαιόλαδο. Τώρα μάλιστα, τώρα βλέπετε τι κάνει αυτά εδώ τα βουναλάκια. Όταν θα αρχίσει να σας κάνει τέτοια, είμαστε άψογα. Και πάμε τώρα στο ταψάκι μας, θα βάλω κάτω το ζουμάκι. Να καλύψει καλά όλον τον πάτο και από πάνω θα προσθέσω το crumble. Κάνω έτσι και με δυο ανακατοσχές. Θα βάλω και από πάνω λίγη ακόμη κανελίτσα. Βλέπετε πιστεύω πόσο πανεύκολο ήταν. Έχετε ήδη καταλάβει ότι θα βγει πεντανόστιμο. Οπότε μπαίνει στο φούρνο στον αέρα στους 180 για μισή ωρίτσα περίπου. Αλλά καλό είναι να το βλέπουμε. Έφυγε!
Θέλω να σας πω απλά ότι μόλις δοκίμασα μέσα το ταψάκι λίγο και είναι ό,τι καλύτερο, ειλικρινά. Προσωπικά τώρα για απογευματάκι θα προτείνω να το σερβίρουμε με λίγο παγωτό, θα είναι τέλειο. Και θα ήταν εξίσου υπέροχο και με γιαουρτάκι, αν θέλετε να το φάτε για πρωινό, θα είναι πάρα πολύ θρεπτικό και πάρα πολύ χορταστικό. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ήτανε μικρό, το ξέρω, ήθελα όμως να σας δώσω το παρόν. Όσες άλλες θα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Μέχρι τότε εσείς να περνάτε όμορφα, να μαγειρεύετε, να τρώτε ωραία πράγματα, να μου στέλνετε όπως και δίποτε αυτά που φτιάχνετε στο Instagram. Και πάνω απ' όλα να μην ξεχνάτε να εκτιμάτε αυτά που έχετε.